για την χθεσινή εορτή. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, λόγω της μεγάλης εορτής αυτής της Καλαμάτας. Συμφωνώ με τους κορολαρίστες και με τον Δήμαρχο ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εορτασμού της μεγάλης αυτής εορτής της Καλαμάτας και η πρότασή μας είναι να αποκτήσει περισσότερο λαϊκό χαρακτήρα, έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερο ο λαός. Και όχι να είναι, μόνο και μόνο να είναι, ας πούμε, μία δεξίωση επισήμων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις μου, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, με το θέμα του προαστιακού σιδηροδρόμου. Σας είχα ερωτήσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μου είχατε πει τότε ότι δεν είχατε διαμορφωμένη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι τώρα πρέπει και εσείς αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για αυτό το θέμα, δεδομένου ότι στις 6 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα υπάρξει συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πέκα με υπηρεσιακούς παράγοντες, με τον Υπουργό και με τους όρους της Τρένοσέ για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, η οποία επαναλειτουργία δεν συμπεριλαμβάνει την Καλαμάτα και την Θεσσαλία γενικότερα. Επειδή το θέμα αυτό είναι μείζον, θα ήθελα να τοποθετηθείτε και εάν συμφωνείτε, και αν συμφωνούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, να τεθεί το συγκεκριμένο θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως τακτικό θέμα για να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις επ' αυτού. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, σε σχέση με τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο οποίος λειτουργεί στην πλησίον του Νέδοντα, όπως γνωρίζετε. Και η ερώτηση είναι, δεδομένου ότι θα υπάρξει κεντρική διαχείριση και θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας νέος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων μεταξύ της Καλαμάτας και της Δυτικής Μάνης, όπως της Μεσίνης, συγγνώμη, να μας πείτε εάν έχει ο Δήμος προτείνει κάποια συγκεκριμένη θέση για αυτό και επίσης να μας πείτε και ποια θα είναι η τύχη του σταθμού μεταφόρτωσης που υπάρχει στον Έλληνα, γιατί όπως πολύ καλά θα θυμάστε, τότε είχαμε εναντιωθεί στην κατασκευή του συγκεκριμένου σταθμού και αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι είχαμε δίκιο.